Κατά την πρώτη ανάγνωση θέσαμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την ουσία της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, θεωρώντας ότι πάντα η συζήτηση πρέπει να αγγίζει τον πυρήνα της. Το ζήτημα για μας δεν είναι η επαναεπιβεβαίωση της πολυπλοκότητας της λειτουργίας του αστικού κράτους, η σύγχυση και η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων στην κρατική δομή ή το αν υπάρχει ανάγκη μεταφοράς αρμοδιοτήτων. Το αφήνουμε στην κυβέρνηση, στον κύριο Υπουργό, που ενδιαφέρεται να φτιάξει ένα στιβαρό, ισχυρό, αντιλαϊκό επιτελικό κράτος. Ο κύριος Βορύδης, ενώ μας μίλησε ως βεμπερικός για την ανάγκη ενός σύγχρονου κράτους, το οποίο στην εποχή μας πρέπει να δομηθεί με ορθολογικό τρόπο και πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά από αδυναμίες και αντιφάσεις, απέφυγε να μας πει για ποιο κράτος. Ο Βέμπερ μιλούσε για κράτος πολύ συγκεκριμένο, για κράτος ως κάτοχο του μονοπωλίου της νόμιμης βίας, που αποτελεί και το βασικό αντικείμενο σκέψης του, το οποίο και ασπάζεστε. Πρέπει να το λέτε όμως. Δεν είναι λάθος η προσέγγιση, δεν λέμε ότι είναι λάθος αυτή η προσέγγιση ή άποψη, εν πάση περιπτώσει, είναι μια αστική άποψη, μια αστική προσέγγιση, αλλά παράλληλα είναι και αντιφατική, διότι ένα ταξικό κράτος, γι' αυτό άλλωστε βασίζεται στη βία, την οποία βαφτίζει ως νόμιμη, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εγγυητής της ισονομίας μεταξύ των πολιτών. Η μέχρι σήμερα πορεία του κράτους που υπερασπίζεστε και με τα τρία πολιτεύματά του, την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, αυτή που διανύουμε δηλαδή σήμερα, εμείς την χαρακτηρίζουμε ως δικτατορία του κεφαλαίου καλυμμένη, η μοναρχία όπως την ενσάρκωνε ο εστεμένος βασιλιάς, ο έκτοτος στην Ελλάδα, πριν η εξουσία του περιοριστεί από το αστικό σύνταγμα, ζωή να έχετε και να το θυμάστε, και την θεολογική χαρισματική μορφή πολιτεύματος, επιβάλλεται δια της βίας και ανεφόρων, την οποία υιοθέτησε και ο Χίτλερ ως γνωστόν, και πολλά άλλα δικτατορικά καθεστώτα. Όλες αυτές οι μορφές άσκησης εξουσίας, αστικής εξουσίας, πάντα εχθρικές απέναντι στις λαϊκές διεκδικήσεις. Ο λαός, ξέρετε, βίωσε τα χειρότερα και με τη βασιλεία και με τη δικτατορία, με διώξεις, με φυλακίσεις, εξορίες και εκτελέσεις. Παρά τις όποιες αντιθέσεις της δεκαετίας του 60 που κορυφώθηκαν γύρω από το κομβικό ζήτημα του ελέγχου του στρατού, η Βασιλεία έπαιξε σημαντικά βρώμικο ρόλο και στην επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας την 21η Απριλίου του 67. Δηλαδή την τροφοδότησε. Δεν ήταν κάποιο ακούσιο λάθος, όπως θέλετε να παρουσιάζετε. Αποτέλεσε αναγκαία λύση στις συγκρούσεις εκείνης της εποχής, τις ενδοαστικές συγκρούσεις και τα αδιέξοδα της περιόδου με τη Χούντα, οδηγώντας τελικά και στην κατάργηση της Βασιλείας. Τελικά και τις δύο αυτές μορφές τις απέρριψε ο λαός μας. Έριξε οριστικά και ανεπιστρεπτή το στέμα στα σκουπίδια με το δημοσίφισμα του 94, οι 7 στους 10 Έλληνες, αλλά και με την εξέγερση του Πολυτεχνείου ενάντια στη δικτατορία των συνταγματαρχών. Οι διαφορετικές μορφές της δικτατορίας του κεφαλαίου, κατά την άποψη μας, δεν χωρίζονται με σημικά τείχη. Ακόμα και στην πιο εξελιγμένη της μορφή, δηλαδή την κοινοβουλευτική δημοκρατία αυτή που ζούμε, το περιεχόμενο της απόλυτης εξουσίας, δηλαδή της δικτατορίας της κυρίαρχης τάξης που είναι σήμερα απέναντι στο λαό, δεν αλλάζει. Απλά η λειτουργία του αστικού κοινοβουλίου προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στην εξουσία, γιατί διασφαλίζει μεγαλύτερη στήριξη ή ανοχή της πλειοψηφίας του λαού στη στρατηγική του κεφαλαίου. Αυτό που περισσότερο σας ανησυχεί, κύριε Υπουργέ, κύριε της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα αστικά κόμματα, ότι έχουν χρεοκοπήσει οι δύο από τις τρεις μορφές τις οποίες θεώρησε ο Βέμπερ ως πυλώνες του αστικού κράτους, και ασπάζεστε και εσείς, κύριε Βορύδη, και σας απέμεινε η τρίτη μορφή πολιτεύματος, η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, η οποία βέβαια και αυτή έχει πετάξει τη μάσκα της.
δείχνοντας την άλλη όψη του αντιλαϊκού νομίσματος. Γίνεται ολοένα και πιο βάρβαρη, ρίχνοντας ολοένα και περισσότερα τμήματα του λαού στη φτώχεια και την ανέχεια. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι ως γνωστόν. Βέβαια, γίνονται απεγνωσμένες προσπάθειες εξοραϊσμού της, όπως και απόπειρες επαναφοράς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο των βρικολάκων της ιστορίας, εξού και τα χαϊδέματα διαφόρων ακροδεξιών ομάδων και κομμάτων τύπου Χρυσής Αυγής. Και η κάθε φορά επιλογή της μιας ή της άλλης μορφής πολιτεύματος δεν αλλάζει το ταξικό χαρακτήρα αυτού του κράτους, του ταξικού. Κυρίως σχετίζεται με τους επιδιωκόμενους σχεδιασμούς της κυρίαρχης τάξης, τον τρόπο, την ικανότητα στην επιβολή της αντιλαϊκής πολιτικής και παράλληλα να γίνει πιο αποτελεσματική στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων. Το λέμε αυτό, έκανα αυτή την ανάλυση, διότι σήμερα αυξάνονται οι ανάγκες προσαρμογής του επιτελικού κράτους στις νέες απαιτήσεις της καπιταλιστικής αγοράς, του κεφαλαίου, για την ανάπτυξη, ανάκαμψη της κερδοφορίας του, να γίνει πιο ευέλικτο, πιο επιτελικό, πιο προσαρμοστικό στις νέες καπιταλιστικές συνθήκες. Αυτή είναι η επιδίωξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα. Ποιος καθορίζει τα κριτήρια λειτουργίας τους? Δεν καθορίζονται από τη γενική κυβερνητική πολιτική, από την γενικότερη αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Άρα μιλάμε για τίποτα ουδέτερους εξυγχρονισμούς, γενικά έτσι για το γενικό καλό των πολιτών, όπως μας λέτε? Επιτελικότητα, κυβερνησιμότητα, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση για ποιον? Για τα συμφέροντα ποιας τάξης? Αποτελεσματικότητας για ποιον στόχο? Μάλιστα το κράτος σας, επιτελικό, πολυεπίπεδο, αδιάφθορο, δημοκρατικό, δίκαιο, ακούγονται διάφορα, προβάλλεται από όλους σας ως προοδευτική απάντηση στο διεφθαρμένο πελατειακό κράτος. Κανείς σας όμως δεν αναφέρεται στο ποιος διαφθείρει αυτό το πολιτικό προσωπικό και για ποιο σκοπό, όπως για παράδειγμα τα σκάνδαλα, όπως τα λόμπι τώρα που έχουν βγει στην επιφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μάλιστα τα θεωρείται και αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Για να μην πάμε στις Νοβάρτες, να πάμε στις Ζήμες, να μην τα παριθμίσω όλα ένα προς ένα. Κανείς δεν εξηγεί πως μετατρέπεται το δικαίωμα στην εργασία σε δυνατότητα για πολιτικό ρουσφέτη και να είναι, ή να είναι, λέω εγώ, έρμεο των δικαστικών προσφυγών και αποφάσεων με αυτή την αθλειότητα των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου. Κανείς δεν μιλάει για τη σαπίλα που γεννούν οι συναλλαγές πάνω και κάτω από το τραπέζι των ομίλων για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτός λοιπόν ο ευρύς μηχανισμός συντονισμού που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου γίνεται στα πλαίσια αποδοτικότερης λειτουργίας αυτού του κράτους, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, δηλαδή τα Υπουργεία, οι Δήμοι, περιφέρειες, αποκεντρωμένοι οργανισμοί, με έναν και μόνο στόχο: την αποτελεσματική παρακολούθηση και προώθηση του αντιλαϊκού κυβερνητικού έργου. Να προωθηθεί η αμοιβαία ευθύνη όλων των επιπέδων διοίκησης και μέσω αυτής να γίνεται διάχυση των ευθυνών για την αντιλαϊκή πολιτική και μέσω μιας κατεπίφαση δημοκρατικής νομιμότητας να μπορούν οι διάφοροι φορείς του, τα μονοπόλια, οι εργολάβοι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και ούτω καθεξής να συμμετέχουν άμεσα και να καθορίζουν τη λήψη αποφάσεων στα κρατικά όργανα και ιδίως στο επίπεδο της τοπικής διοίκησης. Η επίκληση της κυβερνησιμότητας εμφανίζεται από τη Νέα Δημοκρατία περισσότερο ως φύλος οικής, διότι δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από τα άλλα κόμματα. Κινείστε άλλωστε στον ίδιο στρατηγικό άξονα της πράσινης μετάβασης, της υπηρέτησης του υπερμνημονίου, του Ταμείου Ανάκαμψης δηλαδή, με την εισροή δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επενδυτικές ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, που οδηγούν όμως στην ακρίβεια και στην ενεργειακή φτώχεια τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Γι' αυτό και δεν έχει νόημα στις ερχόμενες εκλογές, αν
θα είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία ή αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε άλλη μπορεί να είναι, με τσόντα για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ. Το διακύβευμα είναι αν θα σας αποδυναμώσει ο λαός, να βγει πιο ενισχυμένο το ΚΚΕ και να ανασάνει ο λαός. Γι' αυτό έχετε αρνηθεί συστηματικά την υιοθέτηση ή τη στήριξη τροπολογιών του ΚΚΕ για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, στους ειδικούς φόρους, στα καύσιμα, για την επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού και σύνταξης, την απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και πολλών άλλων τροπολογιών που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Την ίδια στιγμή δεν προλαβαίνουν να μετράνε κέρδη οι Έλληνες εφοπλιστές που εξακολουθούν να τρίβουν τα χέρια τους από τα προνόμια, τις επιδοτήσεις, τις επιχορηγήσεις και την εθελοντική φορολογία που τους εξασφαλίζεται με ζέση, θα έλεγα, όλες οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Οι ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά ή τα πανάκριβα φάρμακα όταν υπάρχουν, που είναι οι δύο όψεις της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, στηρίζοντας φαρμακοβιομήχανους και φαρμακέμπορους, θεωρώντας το φάρμακο σε εμπόρευμα και μέσω πλουτισμού. Και σε αυτό το ζήτημα ταυτίζεστε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, που όχι μόνο δεν αμφισβητείτε στο ελάχιστο την προφανή και βασική αιτία του προβλήματος που είναι το φάρμακο εμπόρευμα και η ελεύθερη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά την έχετε κάνει Ευαγγέλιο. Αλλά και για τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας για την κυβερνησιμότητα, στον οποίο σκόπιμα περιορίζει την αντιπαράθεσή του ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο σε αυτόν. Και αυτό γιατί δεν πρέπει να δείξει την ταύτισή του στην ίδια αντιλαϊκή πολιτική που θεωρεί τους Δήμους το επίνιο του κεντρικού κράτους, του αντιλαϊκού κεντρικού κράτους. Τον τοπικό δηλαδή τροχονόμο των μεγάλων συμφερόντων, μοχλό ανάπτυξης για το κεφάλαιο. Με τον Κλισθένιο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε σε συνέχεια του Καλλικράτη που θεσμοθέτησε το ΠΑΣΟΚ τους Δήμους στις μνημονιακές δεσμεύσεις σε επιχειρήσεις και εργολάβους. Η Νέα Δημοκρατία με το περιβόητο επιτελικό κράτος, την κυβερνησιμότητα και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση εφαρμόζει τον Κλισθένη του ΣΥΡΙΖΑ, συγκεντρώνοντας όλη την εξουσία σε δημοτικές παρατάξεις που εκφράζουν λιγότερο από το 15% των ψηφοφόρων, ενώ έχει το θράσος να ζητά από τους εργαζόμενους πλειοψηφίες άνω του 50% για να κηρύξουν μια απεργία με μια διαδικασία φακελώματός τους. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματική την μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο στις Επιτροπές, στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, επιβεβαιώνει τη στάση και την κριτική του ΚΚΕ στους σχετικούς νόμους της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζω ότι το κόμμα μας είχε αντιταχθεί εξ αρχής στη μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Οικονομικές και άλλες Επιτροπές, που είχε στόχο την παράκαμψη των Δημοτικών Συμβουλίων στο όνομα της κυβερνησιμότητας, καταψήφισε και κατήγγειλε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που τελικά στόχο είχαν την απρόσκοπτη υλοποίηση των κυβερνητικών σχεδιασμών κόντρα στις λαϊκές ανάγκες. Θα τα πούμε βέβαια πολύ περισσότερο όταν θα καταθέσει ο κύριος Υπουργός και την σχετική τροπολογία. Το αντιλαϊκό νομικό θεσμικό πλαίσιο είναι εδώ. Δεν έχει αλλάξει. Τους προϋπολογισμούς, τη διαχείριση μέρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, περιφέρειες και δήμοι που αποτελούν τμήματα του αστικού επιτελικού κράτους εξελίσσονται σε όλο και πιο αποτελεσματικά στηρίγματα των επιχειρηματικών ομίλων και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Για να δώσω συνέχεια στο επίδικο του σχεδίου νόμου, θα πω ότι το ΚΚΕ κάνει κάθε φορά κριτική στις αλλαγές και τη λειτουργία των κρατικών δομών. Δεν υπερασπίζεται αυτό που υπάρχει σήμερα, ούτε κλείνουμε σε φαινόμενα υπαρκτά διαφθοράς γραφειοκρατίας, ούτε αγνοούμε πολύ περισσότερο τις φιλότιμες και ηρωικές προσπάθειες των εργαζομένων στους ΟΤΑ, στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο, που έρχονται καθημερινά σε επαφή με το λαό, τους οποίους βέβαια δεν τους ταυτίζουμε συλλήβδη με την αντιλαϊκή φύση και την αποστολή αυτού του κράτους, για την οποία δεν έχουμε καμία την παραμικρή αυταπάτη. Δικαιολογημένα ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και τη μείωση του λεγόμενου μισθολογικού κόστους. Το ΚΚΕ έχει εντελώς διαφορετική αντίληψη για τις δομές διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο. Υπερασπιζόμαστε τη θέληση των εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για μια κρατική δημόσια διοίκηση που βασική αποστολή θα είναι να υπηρετεί μια ανάπτυξη προς όφελος του λαού και κατ' επέκταση τα σύγχρονα λαϊκά δικαιώματα. Αυτή η θέση έχει τη βάση σε ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης υπέρ της πλειοψηφίας του λαού που θεμελιώνεται στην εργατική εξουσία με το δικό της κράτος, στην κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, στο κεντρικό και περιφερειακό σχεδιασμό, με ένα και μόνο κριτήριο, την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτό, ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε, για να καταργηθεί όλο αυτό το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, Καποδίστριας, Καλλικράτης, Κλισθένης, η μνημονιακή νόμη, το οικονομικό παρατηρητήριο, οι διάφοροι νόμοι, ο ληστρικός νόμος του 21. Στηρίζουμε την απλή ανώθευτη αναλογική συνεκλογή όλων των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών οργάνων χωρίς δεύτερο γύρο και πλαφόν. Να μην υπάρξει μεταφορά αρμοδιοτήτων σε περιφέρειες και δήμους, οι οποίες θα πρέπει να ανήκουν στο κεντρικό κράτος, όπως είναι η υγεία, η πρόνοια, η παιδεία, που πρέπει να είναι ενιαίες, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν. Εν κατακλείδη, ο λαός δεν πρέπει να εναποθέτει τις ελπίδες του στους κάθε φορά αστικούς εξυγχρονισμούς που κρύβουν πάντα τα χειρότερα για το λαό. Λιάνουν γωνίες, ρετουσάρουν όμως τη σαπίλα. Ούτε να πέφτει στις παγίδες στην αλλαγή κυβέρνησης, πότε με τον ένα και πότε με τον άλλον. Καμία δική σας κυβέρνηση, όπως και αν αυτοχαρακτηρίζεται, συντηρητική, προοδευτική ή αριστερή, δεν μπορεί να παρακάμψει ή να υπονομεύσει τις νομοτέλειες με τις οποίες λειτουργεί η οικονομία της αγοράς, η καπιταλιστική οικονομία. Ήρθε λοιπόν ο καιρός να απορριφθεί η γνωστή και χρεοκοπημένη λογική του μικρότερου κακού, να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθει ο πιο προοδευτικός, ο οποίος πιο προοδευτικός ας στρώσει ξανά το δρόμο στον πιο συντηρητικό. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ένα δυνατό ΚΚΕ, γιατί είναι το μόνο κόμμα που σε αυτό το σύνθημα δίνει περιεχόμενο, ζωντάνια και προοπτική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.